Κύριε Αβγιατέλο, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Νομίζω ότι αφού μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους και ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα για το ματσάκι, αν γυρνάει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει γκολ σε κενό τέρμα. Γιατί αυτό κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαψεύδοντας προσδοκίες, ελπίδες από ένα κομμάτι του λαού και υλοποιώντας την σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που την έζησε καλά στο πετσί του εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος ο νέος. Και ότι αυτό που χρειάζεται είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση, μπας και μπήκαν αγκόλ υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, υπέρ αυτών όλων που έχασαν μέσα στα χρόνια της κρίσης, που τους λέγανε σταθερά σκύψε το κεφάλι για να έρθει η ανάκαμψη. Ήρθε μια σχετική ανεμική ανάκαμψη, του λέει συνέχισε τις θυσίες τώρα και αυτό. Σε αυτό το δρόμο καλεί και η Νέα Δημοκρατία και είναι ομά και κοινικά μέσα σε όλο αυτό το σχεδιασμό να κερδίζουν οι λίγοι και να χάνουν οι πολλοί και από κοινού έχουν διαμορφώσει αυτό το δύσκολο μέλλον. Άρα το μόνο κρίσιμο σε αυτές τις εκλογές είναι το πόσο ισχυρό, πόσο ψηλά θα φτάσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να το πούμε και λίγο πιο απλά, αυτό που το καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, ότι την ψήφο και τις έδρες στη Βουλή τις διεκδικούν 4 μνημονιακά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25. Την ψήφο επίσης διεκδικούν 2 ακροδεξιά εθνικιστικά. Αυτό που μένει είναι, αυτό που μένει είναι ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα δώσει το στίγμα και στους αγώνες που έχουμε μπροστά, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι αυτή, θα είναι δύσκολη, θα είναι σκληρή και ο κόσμος ξέρει ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει και μέσα στη Βουλή και έξω στο λαϊκό κίνημα εκεί που όλα τελικά κρίνονται. Ο κόσμος αυτή την αντιπαράθεση την έχει ξανακούσει και πολύ περισσότερο ό,τι συμπέρασμα βγάζει τους υψηλούς τόνους. Σε θέματα που υπάρχουν στελέχη εκατέρωθεν. Πρόσφατα, τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούμε σε 3 πολύ μεγάλα πράγματα. Ναι. Στο ΝΑΤΟ, μιλάει κανείς, γιατί τι ήταν η συμφωνία των Πρεσπών που τώρα σηκώνουν τους τόνους και τσακώνουν, όχι τώρα. Προεκλογικά θυμούνται κάπως για να το αξιοποιήσουν στο κλέψιμο καμιάς ψήφου. Ήταν να πατήσει το βρώμικο πόδι του το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Σε αυτό συμφωνούν και οι δύο. Στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ναι, συμφωνάνε και οι δύο. Στο δρόμο που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα, συμφωνάνε και οι δύο. Οπότε ο ταξικός λόγος, εντάξει, για κανέναν απέδευτο πολιτικά, μπορεί να άκουγε τον Τσίπρα και να θεωρούσε ότι απευθύνεται και ότι επειδή τα μισά που έλεγε χαϊδεύαν τα αυτιά, υποτίθεται, ορισμένων εργατικών μαζών, ότι ξέχναγε τα άλλα μισά και παραπάνω που άκουγε στις συνελεύσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Και στα όλα αυτά τις μαζόξεις των λίγων, αφήστε με να ολοκληρώσω, η πολιτική όμως ήταν ταξικότατη. Και αυτή την πολιτική υπέρ των ελάχιστων, των ελίτ, το μαύρο μπλοκ της συντήρησης που λέμε, υπηρέτησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη μάση να υπηρετήσουν. Ένα σύντομο σχόλιο. Αυτή την άποψη, το σημαντικό για το λαό μας, είναι πιο ισχυρό που έχουμε.